Η ερώτηση αφορά, όπως είπατε κύριε Πρόεδρε, τις προηγούμενες αλλαγές στο καθεστώς διάθεσης του χήμα Τσίπουρου και Τσικουδιάς. Εστιάζουμε την ερώτησή μας ακριβώς στην απόφαση της Γενικής Γραμματείας του Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή με ημερομηνία 21 του 2020, με βάση την οποία θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ στα καταστήματα μαζικής εστίασης που χρησιμοποιούν τις ονομασίες Τσίπουρο ή Τσικουδιά για τη διάθεση του χήμα προϊόντος των διήμερων αποσταγματοποιών, αμπελοκαλλιεργητές δηλαδή με δικαίωμα απόσταξης και μικροί αμβικούχοι. Γεγονός που προκάλεσε την οργή των αμπελοκαλλιεργητών και των μικρών αποσταγματοποιών. Και βέβαια η χρήση των συγκεκριμένων όρων για τα προϊόντα απόσταξης, των διήμερων δηλαδή αποσταγματοποιών, είναι εθιμικά κατοχυρωμένα και δεν απαγορεύεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία, την οποία μάλιστα επικαλείται η εγκύκλιος, η εγκύκλιος για την οποία συζητούμε. Και βέβαια η ρητή απαγόρευση των ονομασιών αυτών για το προϊόν των λεγόμενων καζανάδων δεν αποτελεί, κατά τη γνώμη μας, κεραυνό ενεθρία. Έρχεται στη συνέχεια μια σειρά άλλων αποφάσεων, ονοματεύσεων, εγκυκλίων, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, είτε ονοματεύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είτε εγκυκλίων από την ΑΔΕ κτλ. Για τρόπους διάθεσης του χήμα Τσίπουρου και της Τσικουδιάς. Και έρχεται και αυτή λοιπόν η εγκύκλιος να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις και τα συμφέροντα των ποτοβιομηχάνων και των μεγαλεμπόρων αλκοολούχων ποτών, που έχουν καταφέρει με ευθύνη και των προηγούμενων κυβερνήσεων, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, να κατοχυρώσουν ρητά τις ονομασίες Τσίπουρο και Τσικουδιά αποκλειστικά για τα προϊόντα τους, τα εμφιαλωμένα. Και θέλουν φυσικά να τελειώνουν μια και έξω με το καθεστώς των διήμερων. Συνεπώς, το ερώτημα, κύριε Πρόεδρε, προς τον Υπουργό, είναι σε τι μέτρα θα προχωρήσει, σε τι ενέργειες θα προβεί, ώστε να αποσυρθεί άμεσα η παραπάνω εγκύκλιος και να εξακολουθήσει να διατίθεται ανεμπόδιστα το χήμα Τσίπουρο και αντίστοιχα η Τσικουδιά.